σωστά επισήμανες ότι επισημάνατε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, όπως και πριν, είναι στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης, αρρωγός σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε και για να έχετε δουλειά και για να αναπτυχθεί εδώ η περιοχή, αλλά κυρίως για να ζείτε περήφανα και αξιοπρεπώς στις οικογένειές σας. Δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να παράγετε αυτό το πλούτο, τον οποίον τον λιμένονται κάποιοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την εξουσία, που έχουν στα χέρια τους το χρήμα, για να εκμεταλλεύονται τον εργάτη που παράγει όλο αυτό τον πλούτο σε αυτή την αλυσίδα για το συγκεκριμένο εργοστάσιο που μιλάμε, που δίνει το κρασάκι για να πίνει πάλι ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο ελληνικός λαός στην ελεύθερη ώρα του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του, στα γλέντια του. Και αυτό εσείς το παράγετε. Και άρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως επισημένατε σωστά, με τους βουλευτές του, με τις οργανώσεις του, με τα στελέχη του, ήταν εδώ, αλλά και εγώ δεν μπορούσα να λείψω από αυτή την υπόθεση και να έρθω διαζώσεις εδώ να σας δω, αν και τα είπαμε και το προηγούμενο Σάββατο στο μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που είχε οργανώσει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, άλλα σωματεία, ομοσπονδίες, σύλλογοι και φορείς όλης της χώρας, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στη ΔΕΘ, έτσι ώστε να κάνουμε πάλι πιο εμφανές το ζήτημα της Μαλαματίνας, των εργαζομένων και την ανάγκη να επιληθούν τα δίκαια αιτήματά σας. Έχετε απόλυτα δίκιο, έχετε τη συμπαράσταση όλης της χώρας, δεν είναι μόνο η συμπαράσταση του ΚΚΕ, οι προσπάθειες που κάνουμε στη Βουλή και σήμερα ακόμα και χτες, και θα συνεχίσουμε με επίκαιρες ερωτήσεις να τους βομβαρδίζουμε έτσι ώστε να αναδεικνύεται το πρόβλημα. Συμμετέχουμε στους αγώνες σας, δραστήρια, κάθε μέρα βρίσκονται τα στελέχη μας εδώ, αλλά έτσι κρατάμε επίκαιρο το πρόβλημα, γιατί αυτό που θέλει η κυβέρνηση, όπως και κάθε εξουσία, είναι να θάψει τον αγώνα των εργαζομένων, να μην βλέπει η εργατική τάξη της χώρας τι τραβάνε εδώ κάποιες εκατοντάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται απολυμμένοι, οι οποίοι έχουν όλα τα δίκαια με το μέρος τους. Και φυσικά εδώ να πούμε του στραβού το δίκιο και μια μεγάλη αλήθεια, έχουν ευθύνη όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Προετοίμασαν αυτά τα αντεργατικά εκτρώματα, προετοίμασαν νόμους ο ένας μετά τον άλλον σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να υπάρχει αυτός ο εμβληματικός αντεργατικός νόμος του Χατζηδάκη που την υλοποιεί εδώ, αν και όπως έμαθα και με εξέπληξε πραγματικά αυτό το πράγμα, βέβαια τώρα στην εποχή που ζούμε τίποτα δεν μας εκπλήσει, αλλά τέλος πάντων, η εισαγγελέας μάλιστα εδώ της Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε το νόμο εκείνο του ανεκδίγητου του Λάσκαρη του 1976, τον αντεργατικό νόμο, εκείνος που έλεγε ότι τέλειωσαν οι αγώνες, τέλειωσε η ταξική πάλι με αυτό το νόμο, για να χτυπήσει το σωματείο, για να χτυπήσει τους συνδικαλιστές και το δίκαιο αγώνα σας. Και βέβαια επιστρατεύοντας ΜΑΤ, κρατικό μηχανισμό, την εργοδοσία και όλους τους άλλους μηχανισμούς εδώ για να χτυπήσει ένα καθόλου δίκαιο αγώνα που πρέπει εδώ και τώρα να δικαιωθεί. Έπρεπε χτες να δικαιωθεί, αλλά τέλος πάντων έστω και ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς θα επιμένουμε σε αυτή την επίλυση των προβλημάτων, γιατί ξέρουμε ότι είστε εσείς που παράγετε, ξαναεπισημένω, αυτό το πλούτο, είτε με ανάπτυξη που λένε, είτε με οικονομική κρίση, πάντα τα μόνιμα υποζύγια είναι εργαζόμενοι, την πληρώνουν, από το να πληρώνουν φόρους μέχρι το να μειώνονται οι μισθοί, να μειώνονται δικαιώματα, να υπάρχουν ανελαστικές εργασιακές σχέσεις, να κάνουν ό,τι θέλουν οι μεγάλοι εργοδότες. Και βεβαίως σε αυτό τον αγώνα βρισκόμαστε μαζί σας, θα είμαστε συνεχώς στο πλευρό σας. Και να σχολιάσω, επειδή είδα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν, οι κυβερνήσεις επιλύουν ζητήματα και δυσκολίες που μπορεί να έχει η εργοδοσία, που μπορεί να έχει η ιδιοκτησία, όπως επέλυσαν ζητήματα με κούρεμα του 80% των χρεών της προηγούμενης ιδιοκτησίας και με απόδοση δυνατότητα σε 240 δόσεις να αποσβέσει τα υπόλοιπα η νέα διοίκηση της εταιρείας, ο νέος ιδιοκτήτης, όμως για τους εργαζόμενους
για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά δεν υπάρχουν αυτές οι διευκολύνσεις. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες που δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό που χρειάζεται άμεσα να γίνει είναι να επαναπροσλάβει όλους τους απολυμένους, να μην χτυπά το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί είναι δύναμη υγείας, εξυγίανσης του τόπου, του λαού μας, υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο εργάτης δεν έχει άλλη δυνατότητα πέρα από τον αγώνα του, πέρα από το να σηκώσει το ανάστημά του, να διεκδικήσει, να απεργήσει, να κινητοποιηθεί, να κάνει τη διαδήλωσή του για να επιλύσει τα προβλήματά του. Οι άλλοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει το δίκαιο των εργαζομένων της Μαλαματίνας να λάμψει. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας, ανοιχτή γραμμή να έχουμε για ό,τι χρειάζεστε. Το πάμε, άλλα σωματεία, τα ταξικά σωματεία, αυτά που είναι προσανατολισμένα για το δίκαιο των εργαζομένων, μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεστε και οικονομική στήριξη και πολιτική στήριξη και αλληλεγγύη και ανθρώπινη συναισθηματική στήριξη σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Να μην λέω πολλά, να μην σας κουράζω. Νομίζω οτιδήποτε θέλετε, είμαστε, ξαναλέω, στη διάθεσή σας να κάνουμε και άλλες ενέργειες πέρα από αυτές που έχουμε κάνει μέχρι τα σήμερα.